Και πάμε σε μια είδηση σοκ. Χάνουμε και το Ράλι Ακρόπολης. Κοντά μου ο Βασίλης Αρυμπαλίδης. Γεια σου Κωνσταντίνα, γεια σου, καλησπέρα. Βασίλη. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, ναι, πράγματι χάνουμε και το Ράλι Ακρόπολης σε ένα αγώνα ράλι, όπου όμως καλώς ή κακώς το θέλουμε είτε όχι, διαφημίζει την Ελλάδα στο εξωτερικό. Σωστά. Δηλαδή όσοι δεν το γνωρίζουν, τι είναι το Ράλι Ακρόπολης, γιατί κάποιοι που δεν ασχολούνται δεν ξέρουν. Είναι ένας αγώνας όπου προβάλλεται τηλεοπτικά σε περισσότερες από 150 χώρες. Και από εκεί και πέρα μπορεί ο καθένας να καταλάβει και σε πόσα άλλα έντυπα διαδικτυακά. Ναι, και πάει λέγοντας, διαφημίζουν την ωραία θάλασσα, τα ωραία βουνά και πάει λέγοντας. Την Ελλάδα. Σημειωτέων ότι αυτές τις ημέρες έρχονται και κάποια εργοστασιακά πληρώματα, ξένοι οδηγοί και αφήνουν και τα ωραία τους λεφτουδάκια στη χώρα μας. Ζεστά. Ζεστά, ζεστά. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Εδώ τώρα βλέπουμε ένα σχετικό άρθρο το οποίο έχουμε αναρτήσει και στο zoogla.gr. Και αυτή η είδηση είναι κατά 99,99% φίλες και φίλοι πραγματική. Γιατί θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι και ακούστε εδώ τώρα, βγαίνει η Ελλάδα, μπαίνει η Πολωνία. Δηλαδή, βγαίνει η Ελλάδα, μπαίνει η Πολωνία. Ναι, γιατί θα φιλοξενήσει η Πολωνία αγώνα και προτίμησαν την Πολωνία από ότι την Ελλάδα. Είναι απλά τα πράγματα, μέσα σε όλη αυτή την κρίση έρχεται και αυτή η σφαλιάρα, γιατί κάποιοι μπορεί να πούνε, α, και εμάς τι μας νοιάζει, ας πούμε. Αλλά Πολωνία δεν είναι έτσι, γιατί μιλάμε για ένα εθνικό αγώνα, το κορυφαίο, ίσως αθλητικό γεγονός κάθε χρονιά στην Ελλάδα. Η Πολωνία ήταν μέσα σε αυτές. Όχι, δεν ήταν μέσα σε αυτές. Η Πολωνία είναι μια καινούργια χώρα η οποία θα φιλοξενήσει έναν αντίστοιχο αγώνα. Πώς γίνεται στο Μονακό ράλι, γινόταν στην Ελλάδα ράλι, γίνεται γενικότερα σε διάφορες χώρες. Έτσι και η Ελλάδα, η οποία έχει συμπληρώσει και τα 60 χρόνια του χρόνου, θα συμπληρώνει τα 60 χρόνια. Φίλες και φίλοι, διοργάνωσης. Ναι, εδώ είναι η εικόνα η οποία βλέπουμε. Είναι από ένα πανό που είχαν αναρτήσει φέτος οι φίλαθλοι του Ράλι Ακρόπολης. Χιλιάδες είναι. Όλα μπορεί να μας τα πάρει το Ακρόπολης ποτέ. Τελικά όμως όλα δείχνουν ότι θα μας πάρουν το Ακρόπολης. Έκανε ακόμα και δηλώσεις και ο επικεφαλής της αγωνιστικής ομάδας της Volkswagen, ο Γιώστε Καπίτο, ο οποίος είπε ότι ναι, ναι. Μεν. Το Ακρόπολης είναι ωραίο, πρέπει να υπάρχει στο καλεντάρι, στο αγωνιστικό ημερολόγιο. Ναι. Αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα, θα το πάρουν και αυτό από τους Έλληνες. Φυσικά αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι πλήγμα για την Ελλάδα, είναι πλήγμα για τον τουρισμό. Φανταστείτε ότι μία εβδομάδα πριν και μετά, αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα, χιλιάδες είναι αυτοί που επισκέπτονται το Λουτράκι, μία τουριστική περιοχή. Και τα χρήματα τα οποία γυρίζουν είναι πάρα πολλά. Και όλα αυτά. Εδώ να σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό, χωρίς τα χρήματα, χωρίς τη βοήθεια της Ελλάδας. Δηλαδή δεν έρχεται το κράτος να σου πει εγώ σου χρηματοδοτώ τον αγώνα. Υπάρχουν κάποιες χορηγίες, όπως παραδείγματος χάρη ο ΟΠΑΠ. Λογικό, απολύτως λογικό όταν μιλάμε για ένα τόσο μεγάλο γεγονός. Αλλά είναι τόσο μικρή η χορηγία σε σχέση με το σύνολο των χρημάτων που... Τελικά δεν. Όλα αυτά, η κρίση τελικά χτύπησε και το... Έχει χτυπήσει τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό, αλλά χτύπησε και το Ράλι Ακρόπολης που είναι ένας εθνικός μας αγώνας. Πρέπει όλοι να το στηρίξουμε. Ναι. Αλλά τελικά, αυτό που με προβληματίζει ιδιαίτερα, εδώ θα ήθελα να τονίσω, είναι ότι ακόμα και η Οργανωτική Επιτροπή, η οποία χαρακτηρίζεται από τη μυστικοπάθειά της, όσες φορές έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε, πάντοτε δεν μιλούν, πάντοτε δεν λένε τίποτα, πάντα μας λένε ότι ναι, περιμένετε την επίσημη ανακοίνωση, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι εμείς ψαχνόμαστε, κάνουμε το ρεπορτάζ, κάνουμε τα πάντα. Εδώ τώρα τι βλέπουμε. Αξίζει και αυτό να το πούμε. Για πρώτη φορά Έλληνας Πρωθυπουργός, νομίζω ο τελευταίος που είχε πάει ήταν ο Μητσοτάκης. Ναι. Εδώ είναι ο Αντώνης ο Σαμαράς. Ναι, πήγε και έδωσε εκκίνηση του Ράλι Ακρόπολης μπροστά από τον Ζάπερ Μέγαρο. Δεν θα γίνει Ράλι Ακρόπολης. Δεν ξέρω. Έπρεπε να βγουν να ανακοινώσουν επίσημα. Ακόμα και σήμερα γράφουν όλα τα ξένα μέσα. Γράφουν όλοι τι γίνεται με την Ελλάδα, τι γίνεται με τον Ράλι Ακρόπολης και η Οργανωτική Επιτροπή ζει δεν τον αποτά. Ύπνο του δικαίου. Δεν μυστικοπάθεια. Είναι κλασικό. Το λέω μήπως και προσπαθούν να βγάλουν άκρη, μήπως και... Έπρεπε και εδώ και πάρα πολύ καιρό, και... όταν υπάρχουν τόσες συζητήσεις, ναι. να προσπαθήσουν να αλλάξουν το κλίμα, να προσπαθήσουν το να πηγαίνουν να κάνουν διάφορες συναντήσεις χωρίς να ξέρει και ο κόσμος και όλοι αυτοί που ασχολούνται το τι, πώς και γιατί. Ας τα κάνουν μόνοι τους. Μην ξεχνάμε όμως κάτι πολύ σημαντικό, ότι αυτός ο αγώνας δεν είναι δικός τους. Είναι όλων των Ελλήνων. Μάλιστα. Και ένας αγώνας όπου αυτή τη στιγμή το διοργανώνει. Φίλες και φίλοι, μια εταιρεία ιδιωτική που δεν πήγε με διαγωνισμό, πήγε Grab η ΕΛΠΑ και λέει: εσείς θα διοργανώσετε το Ράλι Ακρόπολης. Μια εταιρεία που φέρνει την ονομασία Σελέριτας. Να ξέρετε και τι γίνεται. Πίσω από αυτή την εταιρεία την ξεκίνησε ο Άρης ο Βοβός, ο γνωστός Βοβός
μαζί με τον Παύλο τον Αθανασούλα. Mm-hmm. Ο Παύλος Αθανασούλας είναι ο αδερφός του Αθανασούλα που τρέχει και στο Ράλι Ακρόπολης, με την προοπτική ότι τα χρήματα που θα βγουν θα επενδύονται στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και στους νέους οδηγούς. Τίποτα καλύτερο και δεν έχουμε δει. Μάλιστα. Και πήγανε, είναι η εταιρεία αυτή ήρθε φυτευτή, ναι, χωρίς διαγωνισμό, χωρίς τίποτα. Ναι, είπαν ναι, εσείς θα πάρετε και θα κάνετε το Ακρόπολης. Ναι. Αλλά όλα γίνονται μυστικά. Γιατί γίνονται μυστικά όταν μιλάμε για έναν εθνικό αγώνα? Άμα είναι να τον αλλάξουμε ονομασία, μην λέμε εθνικός αγώνας ή το Ράλι των Θεών, να λέμε ο αγώνας τη τάδε εταιρεία, ο αγώνας του τάδε και πάει λέγοντας. Αυτά. Λοιπόν, άρα θα έχουμε εξελίξεις. Ελπίζουμε αυτό το 0,01 να μην. Ναι. Να... Μακάρι να έχουμε απάντηση. Εσύ θα το αναρτήσεις στην κατηγορία Automoto του ζούγκλα.gr. Βέβαια. Και θα το εμπλουτίσουμε. Θα πούμε και περισσότερα και το απόγευμα και στην εκπομπή BB, έτσι 4 η ώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Βασίλη Σαριμπαλίδη. Να είστε καλά. Να είσαι καλά, Βασίλη. Λοιπόν.